Η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων είναι ένας εταίρος του ΕΦΠΑΕ με γεωγραφική επικράτεια 4 περιφερειών της Δυτικής Ελλάδος, της Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιόνιων νήσων. Έτερη της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων είναι τα 16 επιμελητήρια, άρα οι 16 νομοί αυτών των περιοχών που αναφέραμε, των 4 περιφερειών. Ιδρύθηκε το 1996 και διαχειρίστηκε δράσεις του Β και Γ Κουπουσού. Στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, 2007-2013, στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, όπως είπα, 2007-2013, διαχειρίστηκε 13 δράσεις. Έδωσε και συνεχίζει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορθή ενημέρωση των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να δεχθεί σε 11.000 περίπου υποβολές έργων. Διενεργήθηκαν περίπου 7.500 διοικητικοί και 3.000 επιτόπιοι έλεγχοι σε 3.316 επιχειρήσεις που ολοκλήρωσαν την επένδυσή τους και εκταμείευσαν 172 εκατομμύρια ευρώ ως δημόσια δαπάνη. Στις 4 περιφέρειες της γεωγραφικής μας κάλυψης εκτονοποιούν τα 49 εκατομμύρια στη Δυτική Ελλάδα σε 1.002 επιχειρήσεις. Ένα ακόμα πρόγραμμα που είχαμε ήταν το ΕΠΑΝΕΚ, στα πλαίσια της προγραμματικής περίοδου του ΕΣΠΑ 2013-2020 και συγκεκριμένα από το 2016, που οριστήκαμε ως ο ενδιάμεσος φορέας του ΕΠΑΝΕΚ, μας έχουν ανατεθεί ήδη 12 δράσεις. Έχουν υποβληθεί στο φορέα μας 10.931 επιχειρηματικά σχέδια και έχουν ενταχθεί περίπου 3.000 έργα με 430 εκατομμύρια δημόσια δαπάνη και 430 συνολικά προτάσεις και δημόσια δαπάνη 228 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, το Δεκέμβριο του 2018 ορίστηκε ο ΕΦΠΑΕ και κατά συνέπεια διαχειριστική ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του επιχειρηματικού επιχειρησιακού προγράμματος Δυτική Ελλάδα ή 2014-2020 και στις προσεχές μέρες θα έχουμε και την υπογραφή της σύμβασης με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και πρόκειται να αναλάβουμε, όπως δίνουν τα πράγματα, και το ΠΕΠ της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Οριστήκαμε πρόσφατα ενδιάμεσος φορέας για τη δράση του μεταφορικού ισοδύναμου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό αφορά τα νησιά της γεωγραφικής μας κάλυψης. Η παρούσα δράση έχει τετραετή διάρκεια από το 2018 ως το 2021, ανέρχεται στα 250 εκατομμύρια και επιδοτεί το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων. Τελειώνοντας, ο φορέας όλα αυτά τα χρόνια παρέχει υποπλήρη διαφάνεια αξιόπιστες υπηρεσίες στην επιχειρηματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής ευθύνης της, επενδύει δε στην έγκυρη, έγκαιρη και συστηματική ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου.